σας πω την αμαρτία μου, κύριε Αγγελάκη, Ρουκ, Κατερίνα. Είστε ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο κανόνισα να αφιερώσω μια εκπομπή προτού καν γνωρίσω το έργο του. Διάβασα μετά τα βιβλία σας, σας γνώρισα και λίγο καλύτερα και κατάλαβα τότε πως πολλά θα είχαν να χάσουν οι τηλεθεατές μας αν δεν σας συναντούσαν έστω μέσα από αυτή την εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά που μου λέτε με αφήνετε πραγματικά άφωνη, γιατί δεν ξέρω εγώ να απαντώ σε τέτοια. Εγώ είμαι της παλαιάς σχολής, όπου οι ποιητές είναι αφανείς και ίσως πολύ αργά κάτι ακουστεί. Οπότε δεν έχω καμία αίσθηση της σχέσης του βιωματικού μου προσώπου με αυτό που κάνω. Είσαστε μια απίθανα μοναδική καινούργια εμπειρία για μένα. Κοιτάω μια φωτογραφία του Καζαντζάκη με την Ελένη. Στο σπίτι μας στην Αίγινα, το 1941. Είναι ψηλός και τα μάτια της Ελένης λάμπουν. Εγώ τότε ήμουν 2 χρονών. Θυμάμαι τον απόϊχο της φωνής του και το 38 του γέλιο. Το σπίτι στο νησί. Το νησί στο σπίτι. Το κτήμα με τις φιστικές. Η Αίγινα, ο παράδεισός μου. Μικρή στο σχολείο, να μετράω τις μέρες για τις διακοπές του Πάσχα και του καλοκαιριού. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Μαζεύαμε φιστίκια. Το πέτρινο σπίτι. Το πιάνο με ουρά που έπαιζε ο πατέρας. Το πεύκο στο βάθος. Η θάλασσα που τρέχα και την αγκάλιαζα. Εδώ χρωστάω τη θρησκευτική σχεδόν πίστη μου στη φύση. Ό,τι είναι φυσικό θα ξαναγίνει. Θα πέσει ο σπόρος στη γη και θα ξαναφυτρώσει. Είναι η μόνη πλευρά του θανάτου που με παρηγορεί. Θα ξεκινήσω με αυτή την τετριμένη ερώτηση που πρέπει να σας κυνηγάει σας σκιά εδώ και 42 χρόνια. Από πού προέρχεται λοιπόν αυτό το ρουκ που πάντα συνοδεύει το όνομά σας? Το ρουκ είναι το επίθετο του Rodney Rook. Rodney Rook είναι το όνομα του άντρα μου, του σύζυγου μου, που τον παντρεύτηκα τον Νοέμβριο του 1963 πάνω στην Ακρόπολη, στο μικρό κλεισάκι που ήταν πάνω από την ταβέρνα. Επιλέξατε να έρθουμε εδώ στην Αίγινα για τη συνέντευξή μας που, όπως λέτε, αποτέλεσε την Ιθάκη του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Καζαντζάκης όμως έπαιξε και προσωπικό ρόλο στη ζωή σας. Έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν ο νονός μου. Είχα την τύχη, τη μεγάλη τύχη, να μου βάλει το λάδι. Ήταν ο νονός μου. Στο δωμάτιο κάτω που είναι το πιάνο ήταν. Γιατί εκείνη την εποχή βέβαια τα βαφτίσια γινόντουσαν στο σπίτι. Και ήρθε και με βάφτισε. Θυμόσαστε τον ονό Νίκο Καζαντζάκη? Πάρα πολύ αμυδρά, γιατί όταν έφυγε από την Ελλάδα το 1947 ή 1948, δεν είμαι σίγουρη, δεν ξαναγύρισε ποτέ στην Ελλάδα και πέθανε 10 χρόνια μετά το 1957 του Αγίου Δημητρίου. Και εγώ, η όλη ιδέα ήταν ότι θα τελείωνα το γυμνάσιο και θα πήγαινα να ζήσω μαζί και να πάω στο πανεπιστήμιο. Μεγάλωνα με αυτό το όνειρο να κάτσουμε, να μιλήσουμε, θα το ρωτήσω χίλια πράγματα. Δεν το κατόρθωσα ποτέ. Εν τω μεταξύ είχα γράψει ένα ποίημα που το είχε στείλει εκείνος στο Γουδέλη στην καινούρια εποχή, που ήταν ο εκδότης του τότε ο Δήφρος.
με ένα φοβερά κολακευτικό γράμμα, τέλος πάντων. Και είναι το ποίημα που λέγαμε προχτές, η μοναξιά, αυτό το πρώτο ποίημα που το έγραψα 16 χρονών. Και έλεγε δημοσιεύεται αυτό το ποίημα, το δημοσιεύεται με βήτα. Και δεν τάξει. Το έγραψε μια κοπέλα που δεν έχει τελειώσει ακόμα το γυμνάσιο. Είναι προφανές πως η ποίησή σας ξεκινάει από μια βιωμένη οδυνηρή εμπειρία και πως ο πόνος περισσότερο από κάθε άλλο συνέστημα καταξίωσε τη μοίρα σας. Αισθανθήκατε ποτέ ότι αν είχατε ζήσει μια διαφορετική ζωή θα είχατε στην ουσία, όχι στην επιφάνεια, γράψει μια διαφορετική ποίηση? Ναι, σίγουρα. Μάλιστα, εάν είχα ζήσει μια διαφορετική ζωή, δεν ξέρω καν αν θα είχα γράψει ποίηση. Μπορείς να ήμουν μια μπαλαρίνα στον Μπολσόι. Αλλά επειδή είναι μια από τις βαθιές μου πεπιθήσεις ότι για την ποίηση, ίσως για όλη την τέχνη, αλλά εγώ μόνο για την ποίηση μπορώ να λογοδοτήσω, δεν μπορώ για όλη την τέχνη, η πηγή της, η ρίζα της, η εκκίνησή της είναι πάντα μια πληγή. Εμένα η πληγή μου ήταν εμφανής, σωματική, αναπηρία του ποδιού. Άλλων οι πληγές είναι πολύ πιο κρυφές, πολύ πιο ψυχολογικές. Αλλά κάποια πληγή πρέπει να έχει το ποίημα για να κουμπίσει, για να αναπτυχθεί. Είναι όπως το νερό, το χώμα, στο φυτό. Η πληγή. Η ουλή.